Είμαι ο Σταύρος. Γεια σου, είμαι 32 χρονών. 32 είσαι. 32, ναι. Για πες. Ναι. Ο λόγος που σας τηλεφωνώ είναι ότι έχω κάποια θέματα με την αδερφή μου και τη γυναίκα μου μεταξύ τους και θα ήθελα μία γνώμη. Για πες μας την αδερφή σου, είμαι... τη γυναίκα σου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου εδώ και περίπου 2 χρόνια. Έχουμε την ίδια ηλικία. Το τονίζω γιατί έχει σημασία αυτό. Έχω και μία μικρότερη αδερφή η οποία είναι 25 χρονών, 7 χρόνια μικρότερη μας. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι η αδερφή μου ζηλεύει τη γυναίκα μου. Τώρα τι ζηλεύει. Ζηλεύει όσον αφορά... Σε όλο το λόγο, τώρα έρχεται το θέμα αυτό της αφήγησης που λέει η Σοφία και μας μπερδεύεται με πληροφορίες. Δεν ξέρω γιατί παίζει ρόλο η ηλικία. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα και η αδερφή σου ζηλεύει αυτή τη γυναίκα. Ναι. Ωραία. Η ηλικία δεν κατάλαβα τι ρόλο παίζει. Η ηλικία παίζει ρόλο στο ότι εγώ ήμουνα πάντα μπροστά της αδερφής μου, επειδή ήταν μικρότερη και ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Οκ. Okay. Αυτό θα ήταν και αν ήσουν και 40 χρονών, βέβαια. Θέλω να πω ότι. Ναι, το ίδιο είναι. Θέλω να πω, δεν παίζει ρόλο το πόσο χρονών είστε. Θες να μας πεις απλά ότι ήσουν μεγαλύτερος από την αδερφή σου και ήσουν μπροστά της. Ναι, okay, απλά υπάρχει ένα δέσιμο γιατί ήμουν ο μεγάλος αδερφός, από αυτό θέλω να πω. Θα καταλάβετε και στην πορεία τι θέλω να πω. Με λίγα λόγια, η αδερφή μου, όπως σας είπα, ήμασταν πολύ κοντά, την προστάτευα, της έκανα πολλά δώρα, ρούχα. Όταν ήθελε π.χ. να πάει στο κομμωτήριο, της έκανα δώρο. Το κομμωτήριο, τα νύχια, αυτά που έχετε εσείς οι γυναίκες, τέλος πάντων. Τώρα όμως. Υποψιάζομαι, επειδή... αγάπη μου, ότι δεν θα προλάβεις να μας πεις όλα αυτά που θέλεις. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε λίγο. Ήσουν πολύ ειδωτικός απέναντί της και σε συναισθηματικό και σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα πού το εντοπίζεις. Η γυναίκα μου με την αδερφή μου, όταν βρισκόμαστε, δεν νιώθουν καλά. Γιατί και η γυναίκα μου ζηλεύει την αδερφή μου. Θεωρεί ότι την έχω κακομάθει, γιατί μπορεί να της δώσω, όχι όπως ήταν παλιά, ρε παιδί μου, χρήματα να πάρει ένα δώρο για τον εαυτό της, γιατί δεν είναι παντρεμένη η αδερφή μου και είναι λογικό ακόμα να έχουμε κάποιες σχέσεις. Και υπάρχει αυτή τη ζήλια και σας πήρα τηλέφωνο για να μου δώσετε μία γνώμη. Πώς μπορώ να φέρω τις ισορροπίες, γιατί έχω μπει ανάμεσα, είμαι ανάμεσα. Για να είμαστε καλά στη σχέση μας, καταλαβαίνετε τι λέω. Κατάλαβα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι μια αμφίδρομη κατάσταση αυτή που μας λες. Δηλαδή ζηλεύει και η γυναίκα σου την αδερφή σου και η αδερφή σου τη γυναίκα σου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα. Δεν είναι ότι ζηλεύει μόνο η αδερφή μου, επειδή πήγα και έμεινα σε ένα άλλο σπίτι με μια άλλη γυναίκα και δεν έχουμε τόσες επαφές όσες είχαμε, και είναι λογικό, γιατί μεγαλώνουμε και έχουμε τις δικές μας οικογένειες. Ζηλεύει και η γυναίκα μου, γιατί έχω ακόμα κάποιες σχέσεις με την... όπως σας είπα πριν, η αδερφή μου κάποιες φορές μπορεί να την πάρω μια βόλτα, να πάμε για καφέ οι δυο μας. Απλά, αγάπη μου, για να ολοκληρώσουμε το τηλεφώνημα, θέλω μετά να το βάλεις και να ακούσεις τη συνομιλία μας και θα δεις ότι τόση ώρα μου λες για τη θέση τη δική τους, τι κάνει η μία και τι κάνει η άλλη. Μέχρι στιγμής δεν έχεις βρει ποια είναι η δική σου θέση. Απέναντι στις σχέσεις μου με αυτά τα κορίτσια. Ναι. Επειδή θα πρέπει να σε κλείσω, πες μου αν θέλεις κάτι σύντομο για να το συζητήσουμε με τα κορίτσια. Απλά, η δική μου θέση είναι το ότι είμαι ανάμεσα και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, τι θα μπορούσα να κάνω για να μην είμαι στη μέση. Αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε εδώ και θέλω να ακούσω αυτό που θα σου πω, ότι όταν προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε τους άλλους ευχαριστημένους, ειδικά όταν είναι δύο τέτοιες πλευρές, το αποτέλεσμα είναι να μην είναι κανείς από τις δύο πλευρές. Καμία από τις δύο πλευρές ευχαριστημένη και κυρίως να μείνεις ευχαριστημένος εσύ. Θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Να σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Για πείτε, με τις αδερφές και πολλές με τις νύφες και με τις φίλους. Α, όχι. Αδερφή δεν μας έχει τύχει με... Αδερφή με νύφη. Πρώτη φορά. Μας έχει τύχει κολλητή, κολλητός με κολλητή. Ναι, 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 δεν είναι άλλο πράγμα. Τώρα εδώ για είναι... Για πες, Σοφία, τι άλλο πράγμα είναι. Είναι άλλο πράγμα. Για πες. Μου λέω εγώ που είμαι μοναχοπέδι. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ότι αυτή η σχέση τη βλέπω κι εγώ στα αγόρια τους φίλους μου που έχουν κορίτσια αδερφές. Ότι, ας πούμε, εγώ όταν γούσταρα ένα αγόρι, η αδερφή του με είχε περάσει από ακρόαση, από οντισιόν.
Και είναι κοντή και είναι χαμηλοκόλα. Δεν είναι. Όχι, 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 αυτό το λένε όλοι. Αλλά υπήρχε ένα μπύρι-μπύρι, υπάρχει ένας ερωτισμός στα αδέρφια. Όπως είναι και με το ειδιπόδιο με τη μαμά και το γιο και τον μπαμπά και την κόρη της Ηλέκτρας, τα έχουν πιάσει αρχαίοι όλα τα αρχέτυπα, το οποίο θέλει πολύ δουλίτσα, νομίζω, στα αδέρφια. Δεν είσαι όλα τα αδέρφια, ε? Όχι. Ναι, όταν υπάρχει, όχι, ναι. Όχι. Όταν υπάρχει, φυσικά, ναι. Και δεν είσαι όλα τα αδέρφια, ναι. Έχω δύο αδέρφια πραγματικά, ναι. Ο καθένας η ζωάρα του κτλ. Αλλά είναι και κάποιες περιπτώσεις έτσι γύρι-γύρι. Δηλαδή, κοίτα, κι εγώ που έχω αδερφό, εννοείται τον λατρεύω, είναι ένα χρόνο μικρότερός μου και θέλω να είναι καλά και να είναι με κορίτσια που... Για παράδειγμα, πήγα να σου πω, εσύ δεν έχεις αδερφό. Ναι. Αλήθεια, γιατί, ναι. Δεν έχεις αναφέρει, αυτοί τον έχουν στη ζωή τους. Αυτό, τα έχουν με τον αδερφό, τα έχουν χωρί, κατάλαβε. Είναι, ναι. Ο τη ζωή τους. Μου. Ναι. Είναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα έλεγα να κρατήσεις τη σωροπή. Πινελόπη, έχεις αδέρφια. Όχι, δεν έχω. Α, είδες, ούτε εγώ. Δεν έχω. Αγγελάκι. Είμαι μονάχο παιδί. Γι' αυτό έχουμε τα σακαλυντικά. Απλά για να ζηλεύει και η μία και η άλλη, κάτι δεν κάνεις καλά. Προσπάθησε να... Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Να είσαι λίγο πιο δίκαιος. Συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο, αλλά δεν έχουμε λίγο χρόνο. Μήπως δεν είσαι δίκαιος.